μία παραβολή ακόμη. Μας είπε σήμερα ο Κυριός μας. Ένας άνθρωπος σοβαρός, έντιμος και με αισθήματα αγάπης θέλησε να παραθέσει δείπνο σε μια σειρά ανθρώπων για να τους θυμίσει, για να τους δείξει την αγάπη του και να νιώσει πως είναι κοντά τους. Είδατε πολλές φορές όταν συνδεόμαστε με κάποιον άνθρωπο και κουβεντιάζουμε και συζητούμε για να δείξουμε θερμότερα αισθήματα λέμε. Δεν έρχεστε καμία μέρα να φάμε κι κανένα βράδυ, κανένα μεσημέρι. Γιατί, γιατί το γεύμα, το δείπνο δείχνει μία οικειότητα και δίνει την ευκαιρία οι άνθρωποι να πλησιάσουν ο ένας περισσότερο τον άλλο. Και ο μυστικός δείπνος τι ήτανε. Ακριβώς αυτό ήταν η αδελφή μου. Ήτανε μια εκδήλωση της αγάπης του Χριστού στους μαθητάς. Γι' αυτό και ετέλεσε το μυστικό δείπνο για να δείξει το δεσμό του, την αγάπη του τα θερμά του αισθήματα που είχε στους μαθητάς του. Ώστε σε δείπνο κάλεσε ο ευκατάστατος αυτός άνθρωπος, τους γνωστούς, τους φίλους, τους προσκεκλημένους του. Και όταν πλησίαζε η ώρα του δείπνου, υπήρχε συνήθεια, να υπενθυμίζουμε στους προσκεκλημένους πως η ώρα πλησιάζει και είναι καιρός να δώσουν και αυτοί την παρουσία τους και να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις των. Όμως όταν οι απεσταλμένοι του ανθρώπου αυτού επισκέπθησαν τους προσκεκλημένους παίρνουν κάποια απάντηση. Ακούστε τι είπε ο πρώτος. Αγρόνι γόρασα, αχ, πολύ ήθελα να έρθω. Λαχταρούσα να βρεθώ με τα αφεντικό σου στο δείπνο. Αλλά ξέρετε, αγόρασα ένα κτήμα και θέλω να πάω να το δω, δεν το είδα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πείτε στα αφεντικό σας πως δεν θα μπορέσω να προβρεθώ στο δείπνο. Ας μου έχει παρετημένο, ας μην το λογαριάσει, ας μην με το υπολογίσει. Ένας εύχυμο, τρόπο τρόπος αποφυγής για να εκπληρώσει το χρέος του για την πρόσκληση που έλαβε. Και οι απεσταλμένοι συνεχίζουν να ενοχλούν τους προσκεκλημένους. Και ο δεύτερος τι απάντησε. Α, το βρήκε. Ζεύγει βόνι γόρασα πέντε. Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και θέλω να πάω να τα δοκιμάσω στα χωράφια μου. Θα ήθελα πολύ να παραβρεθώ στο δείπνο, αλλά δεν μπορώ να τα αποκριθώ. Πείτε τα αφεντικού σα να με συγχωρέσει. Και ένα άλλο ακόμη, ο τρίτο. Γυναίκα έγιμα λέγει, είμαι νιώπαντρος, Έχω τώρα μέριμνες φροντίδες να φτιάξουμε το σπίτι, να το στρώσουμε, να πάρουμε τα έπιπλα, να ανταποκριθούμε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Πείτε στα αφεντικό σα ότι δεν θα μπορέσω να έρθω να ανταποκριθώ και να βρεθώ στο δείπνο. Και όταν επέστρεψαν οι επισταλμένοι, ανήγγυλαν στα αφεντικό τους και είπαν πως όλοι αυτοί με τη σειρά τους αρνήθηκαν. Τότε ασφαλώς στενοχωρέθηκε και θύμωσε το αφεντικό και είπε βγείτε στους δρόμους και στις πλατείες και στα σοκάκια και μαζέψτε όλους όσους βρείτε και φέρτε τους εδώ στην τράπεζα να φάνε. Έτσι και έγινε. Και ακόμη η τράπεζα δεν γέμισε. Και τους λέει να ξαναπάτε για να γεμίσει η τράπεζα. Με αποτέλεσμα ο δείπνος να γίνει, το αφεντικό να ευχαριστηθεί και στο τέλος της παραβολής ο Κυριός μας λέγει πολύ κλητή αλλά ολίγη η εκλεκτή. Παραβολή ήταν αυτή η αδελφή μου, την οποία σας διηγήθηκα με λίγα λόγια. Ποιο είναι το μεγάλο αυτό, το αφεντικό? Είναι ο Θεός. Είναι ο ουράνιος πατέρας που παραθέτει στον άνθρωπο δείπνο, τράπεζα, πλουσία. Και οι απεσταλμένοι του Θεού που έρχονται οι προφήτες, οι διδάσκαλοι, οι Απόστολοι αυτός ο ίδιος ο Θεός, γιατί όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, απέστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, γενόμενος άνθρωπος, για να στήσει το τραπέζι αυτό, στο οποίο καλούμεθα όλοι μας να βρεθούμε. ο Θεός είναι ο αφέντης, είναι ο οικοδεσπότης, είναι ο κυρίαρχος, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Και εμείς οι άνθρωποι είμεθα οι προσκεκλημένοι. Αλλά τι απήντησαν οι πρώτοι, εμείς έχουμε χτήματα, Έχουμε δουλειές, είμαστε δεμένοι με τα χώματα, με τις λάσπες, με τα ακίνητα. Έχουμε παιδιά, πρέπει να τα εξασφαλίσουμε, να έχουν μια περιοσία, να έχουν ένα διαμέρισμα, να έχουν τα απαραίτητα και τα αναγκαία για τη ζωή τους. Ο χωματένιος άνθρωπος το χώμα σκέπτεται και είναι αυτός που είναι δεμένος με τη γη και όχι με τον ουρανό. Τα επίγεια σκέπτεται, τα πρόσκαιρα σκέπτεται, τα μάτια σκέπτεται, τα υλικά σκέπτεται. Δεν σκέπτεται τα πνευματικά, δεν σκέπτεται τα αιώνια. Η γη εδώ θα μείνει, εμείς θα φύγουμε. Γιατί, διότι είμαστε οδηπόροι, Είμαστε αποδημητικά πουλιά. Είμαστε ταξιδιώτες. Είμαστε οδίτες. Οδεύουμε από εδώ στη γη για τη βασιλεία των ουρανών. Και ο άλλος απήντησε. Ζεύγει βόν γόρασα. Πέντε. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι της αισθησιακής ζωής. Είναι οι άνθρωποι που με όλες τον τις αισθήσει θέλουν να ρουφήξουν, να γευθούν, να απολαύσουν τις ειδονές του βίου. Γλέντια, χωρί διασκεδάσεις, απολαύσεις, μεθύσια, αυτό είναι ο στόχος και ο προορισμός του ανθρώπου. Είναι η εποχή εκείνη, σαν και σήμερα, σαν τη δική μας, που στοχεύουν οι άνθρωποι, βουτήχτηκαν μέσα στη λίμνη της αισθησιακής ζωής. Οι ειδονές του βίου είναι ο στόχος της ζωής του. Ο άνθρωπος που δεν γλεντάει, που δεν διασκεδάζει, που δεν απολαμβάνει τις ειδονές, πέντε ζεύγιβων, πέντε οι αισθήσεις του ανθρώπου, και με τα μάτια απολαμβάνει, και με τα αυτιά απολαμβάνει, και με την αφή, και με τη γεύση, και με την όσφρηση Όλα αυτά, τι τα κάνουμε. Τα προκαλούμε, τα γαργαλούμε, τα ερεθίζουμε, τα αφυπνίζουμε άκερα, για να μπορέσουμε να χορτάσουμε από τις ειδονές, και τις απολαύσει του βίου αυτού. Και το τρίτο αδελφί μου είναι το μερίδιο των ανθρώπων εκείνων που ισχυρίζονται ότι ξέρεις εγώ έχω οικογένεια, μα η οικογένεια είναι λιμάνι, δεν είναι καβοντόρος δεν είναι τραγμένη θάλασσα, δεν αποτελεί εμπόδιο να ζεις κοντά στο Θεό, να συμμετέχεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Η οικογένεια είναι μία μικρή εκκλησούλα. Είναι η κατοίκον εκκλησία. Μπορείς κάθε μέρα αδελφέ μου μέσα στο σπίτι με τη γυναίκα σου αγαπημένη, με τα παιδιά σου ζώντας ειρηνικά και απολαμβάνοντας τη θέα του Θεού μέσα στο σπίτι, με προσευχή, με Αγία γραφή, με μελέτη του νόμου του Θεού, με αρετή, με ομόνια, με γαλήνη, με ερημία, με έντονη την παρουσία του Θεού. Ναι, να ζεις τον παράδεισο, αδελφέ μου. Αυτά μας λέγει ο Κύριος. Αλλά βλέπετε, το τραπέζι αρχίζει προσφέροντας τον άνθρωπο αυτό που είμαστε εμείς. Μας πρόσφερε ένα τραπέζι. Ποιο είναι το τραπέζι. Φώτισε τη σκέψη μας. Ξύπνησε τη συνείδησή μας. Άνοιξε το δρόμο. Βρήκαμε την αλήθεια. Γνωρίσαμε την αλήθεια. Περπατούμε στο δρόμο της αρετής. Κρατούμε την πίστη μας. Διαφυλάσσουμε την αγάπη μας. Ζούμε μια καθαρή ζωή. Ξέρουμε γιατί υπάρχουμε στον κόσμο. Ξέρουμε από πού ήρθαμε, πού βρισκόμαστε και πού θα καταλήξουμε. Αυτό είναι ένα προνόμιο, είναι ένα τραπέζι που μας έστρωσε ο Θεός. Με αποκορύφωμα, με αποκορύφωμα, αυτήν την τράπεζα, την Αγία Τράπεζα, στην οποία Φύεται ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Το πνευματικό τραπέζι, μην πάει ο νου στα υλικά. Το πνευματικό τραπέζι της ψυχής προσφέρεται εδώ κάθε Κυριακή και με τα φόβου Θεού μας καλεί ο Λειτουργός του Υψίστου να προσέχουμε. Τράπεζα πνευματική, ο μόσχος πωλής το θρηνικτοπενίαν. Εδώ μας καλεί να θρέψουμε την ψυχή μας, να λάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το αποκορύφωμα του δείπνου, το αποκορύφωμα της πνευματικής τραπέζης. Και εμείς έχουμε δικαιολογίες. Μας καλεί ο Θεός. Μας καλεί με την καμπάνα. Κάθε Κυριακή αν και τώρα ενοχλούν οι καμπάνες. Θα τις καταργήσουμε για να μην ακούγονται. Θα προτιμήσουμε τους μιναρέδες για να ακούγονται οι χοντζάδες όλη τη νύχτα. Η καμπάνα μας ενοχλεί. Μας θυμίζει Θεό. Μας θυμίζει πρόσκληση. Μας θυμίζει αφύπνιση. Μας θυμίζει ανάπαυση. Μας θυμίζει προσευχή. Μας θυμίζει το μυστικό μας δείπνο. Κι άλλα θα καταργήσουμε. Δεν είδατε, λύσα μας έψεσε. Λύσα! Ανέκαθεν οι Έλληνες τιμούσαν τους νεκρούς και οι μανούλες εκείνες που έχασαν τα παιδιά τους ή τους, οι σύζυγοι εκείνοι που έχασαν τους άντρες τους χλαίνε και θρυνούνε γιατί δεν τον είδα βλέπει ένα φέρετρο και ίσως να είναι κομμάτια μέσα, ίσως να μην και το παιδί τη. Θέλει να δει το παιδί τη. Ανέκαθαν οι Έλληνε, τιμούσαν του νεκρού. Γιατί ο άνθρωπο είναι η εικόνα του Θεού. Τώρα δεν του ανεχόμαστε του νεκρού. Θέλουμε να του σκέμε, να του κάνουμε στάχτη. Αιώνε τώρα. Η ανθρωπότητα σέβεται τους νεκρούς, τιμά τους νεκρούς, μνημονεύει τους νεκρούς. Και εμείς θέλουμε να τους βάλουμε στο καμίνι για να τους κάνουμε στάχτη και να τους πετάμε στη θάλασσα. Μα ενοχλούν. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και νεκρός και ζωντανός είναι εικόνα του Θεού. Η Εκκλησία θα αντισταθεί με όλες τις δυνάμεις της και αυτοί που θέλουν να καταργήσουν τις παραδόσεις και πολεμούν την Εκκλησία και αρνούνται το Ευαγγέλιο και θέλουν μια Ελλάδα ως άθεον κράτος δεν θα μπορέσουν να το πετύχουν γιατί εδώ είναι ορθόδοξος η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι χώρα χριστιανική και θα μείνει για πάντα γιατί έχει εσάς το λαό και έχει τους κληρικούς της που θα παλέψουν για να μείνει η πατρίδα μας χώρα του Θεού, χώρα χριστιανική, χώρα ορθόδοξη. Έτσι έκαναν και οι Ιουδαίοι. Ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αλλά ελάκτησαν, ημάρτησαν, ασέβησαν οι θεοκτόνοι Ο Θεός τους εγκατέλειψε. Η ευλογία του Θεού ήρθε στην Ελλάδα. Όταν προσέρχονται Έλληνες, εθνικοί προσέρχονται στο Χριστό. Ακούγεται μια προφητεία. Τώρα θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά και εμεί αρχίσαμε να κλωτσάμε γιατί οι αφέντες της Ευρώπης δεν θέλουν χώρα χριστιανική την Ελλάδα. Τη θέλουν σαν τα μούτρα τους. Εμείς έχουμε ιστορία, έχουμε παρελθόν, έχουμε παράδοση. Και η Εκκλησία του Χριστού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του έθνους μας. Και όποιος πολεμάει τη ραχοκοκαλιά του έθνους μας, αυτός είναι ανάξιος να λέγεται και να ονομάζεται και χριστιανός, και Έλληνας. Θα πάρει ο Θεός την ευλογία του και θα σβήσει αυτό το έθνος γιατί το θέλουν οι ελάχιστοι και γιατί το θέλουν οι μεγάλοι και οι ισχυροί. Όχι ποτέ διότι εμείς θα μείνουμε πιστοί λάτρεις του Αγίου του Θεού. Και είδατε να δούμε λίγο και τα δικά μας, να επανέλθουμε. Πόσες προφάσεις κι εμείς. Είδατε η πρώτη πρόφαση που ακούστηκε στον Παράδεισο. Ο Όφης με υπάτησε, δικαιολογία. Η Εύα με υπάτησε, που μου την έδωσε σε εσύ, Θεέ μου. Και εμείς λέμε, μα δεν έχω καιρό, θέλω να προσευχηθώ. Η συνείδησή μας μας λέγει, σήκω να κάνεις την προσευχή σου. Σήκω να διαβάσεις το απόδειπνο, σήκω να διαβάσεις τους χαιρετισμού, σήκω να ευχαριστήσεις το Θεό. Δεν έχω καιρό βιάζομαι. Πόσες φορές κι εμείς δεν έχουμε καιρό να διαβάσουμε το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε καιρό να εκκλησιαστούμε. Δεν έχουμε καιρό να πρόσωμε το χέρι μας να κάνουμε την καλοσύνη και την καλημοσύνη. Έχουμε όλοι μας κάτω από την γλωσσίτσα μας τη δικαιολογία. Ναι, είμαι τέτοιο διότι, με, διότι σκανδαλίστηκα. Είμαι τέτοιο διότι με αδίκησαν. Είμαι τέτοιο διότι κάποιοι άλλοι με από μάκρυ, από τη στράτα του Θεού. Ο καθένα μα το επαναλαμβάνω. Ο καθένα μα φέρουμε προσωπική ευθύνη για τι πράξει μα, για τα λόγια μα και για τη ζωή μα. Και α μην δικαιολογούμε τον εαυτό μα ρίχνοντα ευθύνη σε άλλους ανθρώπους. Και αδελφοί μου, Κυριακή των Προπατώρων σήμερα και η Εκκλησία μας σιγά σιγά μας προετοιμάζει για το μεγάλο δείπνο των Χριστουγέννων. Να προετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων αλλά περί αυτού θα πούμε τα δέοντα στην επόμενη μας συνάντηση αν θέλει ο Θεός. Αμήν.